Πειραιός, ο οποίος έχει κάνει και μια ειδική μελέτη για το χρέος ο άνθρωπος και για τα οικονομικά και τα λοιπά. Θεωρείται και από τον αρχηγό, αλλά γενικότερα και από τον κόσμο των ανεξαρτήτων Ελλήνων, ότι είναι, αν θέλετε, ένας εμπεριστατωμένος σε θέματα τέτοια. Άνθρωπος αναλυτής. Κύριε Καμένο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Τελικά που θα βρούμε λεφτά από τη Μόσχα? Από ό,τι βλέπω, πήγε ο Πάνος ο Καμένος και καλά έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη συνέχεια υπήρξε και αυτό, αν θέλετε, το πεντακοσάρι που δώσαμε για τα αεροπλάνα. Καλό ήταν, πήγε στη Lockheed, πήγε σε ανθρώπους. Δεν πάει ολόκληρο, ένα μεγάλο κομμάτι θα μείνει στην Ελλάδα. Θα μείνει 150 εδώ, στην Ελλάδα. Τώρα να μην το... εντάξει, πάντως θέλει μια ανάλυση αυτό, γιατί είναι και μια άλλη εταιρεία η Onex μέσα. Είναι πολλές εταιρείες. Άλλη φορά θα τα πω αυτά, αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, πάντως η διανομή είναι καλή, είναι ένα delivery καλό. Είναι ένα καλό. Δηλαδή, εντάξει, παιδί μου, δεν πήγαμε. Εντός, εκτός και επίτα αυτά. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Ναι. Για πείτε μου κάτι, εμείς από πού θα βρούμε λεφτά από τη στιγμή που βγαίνει η Μόσχα και διαψεύδει τα δημοσιεύματα ότι πρόκειται να δώσει προκαταβόλα? Να πω ότι... ναι. Να σας δώσω ένα νέο. Αποκλειστικό, αν θέλετε. Ναι. Αύριο έρχεται ο κύριος Μίλλερ. Τεκμηριωμένο είναι... ή... Όχι, όχι. Σέρνεται. Τεκμηριωμένο. Ναι. Αύριο έρχεται ο κύριος Μίλλερ, όπως ξέρουμε, της Gazprom. Ναι. Για πολλωστή φορά. Έχει επισκεφθεί πολλές κυβερνήσεις Ελλήνες. Ναι, και το συνοδεύει πάντα ο κύριος Κοπελούζος στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Ναι, δεν το σχολιάζω αυτό. Στο Σαμαρά τον πήγε ο Κοπελούζος, τον άφησε μέσα, κλείσανε την πόρτα, κάτσε απ' έξω ο Κοπελούζος. Αυτό που θέλω να αποκαλύψω σε σχέση... Αυτό μας ξεπερνάει όλους. Όλους μας ξεπερνάει αυτό. Να πω όμως κάποια πραγματιστικά γεγονότα. Ναι, για πες. Πληροφορούμε από την Ευρώπη, διασταυρωμένα, ότι την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει διαδικασίες νομικές να καταγγείλει την Gazprom για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην Ευρώπη, στις Επιτροπές Ανταγωνισμού. Μάλιστα. Αυτό έρχεται μετά τη δήλωση του κ. Σόιμπλε, αν θέλετε να βρείτε λεφτά πηγαίνετε βρείτε. Και μία μέρα πριν έρθει ο κ. Μίλλερ στην Αθήνα να συμφωνήσει με τον κ. Τσίπρα, τον South Stream, ο οποίος είναι το πόδι το οποίο θα περάσει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Και να θυμίσω ότι η Ευρώπη έκοψε τη Βουλγαρία αντιδημοκρατικά. Αλλά εγώ, επειδή το έζησα το πράγμα και έχω κάνει μεγάλη έρευνα με τον Καραμαλή, τον Κώστα. Α, όλοι το ζήσαμε. Δηλαδή, 5 χρόνια εγώ περνάγαν όλη η αγωγή από εδώ. South Stream, Μπουργκάς, Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή, η αγωγή κόντευα να περάσω και κάτω από το σπίτι μου. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται, για πείτε μου, γιατί αυτό είναι όραμα για μπροστά. Δηλαδή, ένα αγωγό θέλει και 5 χρόνια να γίνει και 3 χρόνια. Ο συγκεκριμένο είναι σύντομο, γι' αυτό και επιλέγει. Είναι 3 χρόνια. Εγώ θα συμμερίζομαι την άποψή σας και την ιστορία δεν πρέπει να την ξεχνά κανένα στην Ελλάδα, γιατί όλοι εδώ ζήσαμε τα χρόνια με τον κύριο Καραμαλή και τα λεφτά σχέδια. Λεφτά που θα πάρουμε, θα πέσει προκαταβολή? Εάν υπογραφεί η σύμβαση, θα μπορεί να πέσει προκαταβολή. Αν υπογραφεί. Βέβαια. Εμείς τι εγγύησεις δίνουμε στην Ρωσία? Δηλαδή, θα έχουμε πάρει άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει χώρα μέλος της Ευρωζώνης, χωρίς άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγωγός δεν γίνεται. Έχει καταληθεί η εθνική κυριαρχία σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Τότε θα ακούω την Ευρωζώνη. Όχι, δεν βγαίνουμε από την Ευρωζώνη. Πώς θα γίνει? Όπως είπε και αφού δίνουμε άδεια από την Ευρωζώνη για να περάσει ο αγωγός. Σε άλλη εκπομπή θα σας φέρω όλα τα συμβόλαια της Φεροστάλ, της ΜΑΝ και της Κρουπ. Γιατί αυτή τη δεν πρόκειται να ελέγξω εγώ. Στη Ρωσία, όχι. Που κάνουν δουλειές στη Ρωσία εν μέσω. Ναι, άλλο λέω εγώ. Εδώ λέει ο Ρώσος, δεν έχετε διαβάσει τις δηλώσεις του Κρεμλίνου. Λέει, θέλουμε άδεια της Ευρωπαϊκής Αρμόδιας Επιτροπής για να σας πούμε αν μπορεί να υπογραφεί αγωγάρα. Στην Βουλγαρία πήγε η Ευρώπη να ρίξει τη βουλγαρική κυβέρνηση. Τι συζητάμε τώρα, το θυμόμαστε πριν 4 μήνες. Πάντως δεν σας βλέπω και πολύ σίγουρους για προκαταβόλα. Η προκαταβόλα είναι πάντα στα χρηματοοικονομικά θέμα συμφωνίας. Και θέμα να φτάσει στη συμφωνία την υπογράψει. Γιατί είναι μέρος της συμφωνίας η προκαταβολή. Αλλά πού θα βρούμε τα λεφτά? Τα λεφτά βρίσκονται αυτή τη στιγμή και από ιδίους πόρους, όπως βλέπουμε. Να θυμίσω ότι. Καλά, εντάξει, αυτό είναι το πιο σοβαρό. Κύριε Καμένο, θέλω να μου κρίνετε. Κύριος Κακλαμάνης, το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα. Και επειδή κάθεται δίπλα σας ο κύριος Γαλινός, θα του κάνω και το ερώτημα. Το γνωστό φέκ σε σχέση... Ότι δεν είναι γνωστό, γνωστό είναι σε μένα, σε εσάς, στο Γιάννη, που ασχολούμαι, ο λαός δεν το ξέρει ακόμα. Σχέση με τους Ρώσους τώρα. Έτσι. Όχι, έχει, γιατί δεν μιλάμε για τους Ρώσους, μιλάμε για τα λεφτά που θα τα βρούμε. Κυρία Μαρία, ετοιμάστε μου βίντεο. Είναι η δεύτερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δύο νομοσχέδια, δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Που παίρνονται τα λεφτά, τα διαθέσιμα από όλους τους φορείς του δημοσίου, εκτός των ταμείων, δήμων και περιφερειών. Και σας αφήνουν μόνο ρευστό για 15 μέρες. Επειδή για άλλο πράγμα θα σας ρωτήσει ο κύριος Στράγκη, αυτό φοβερό που λέει, είναι αλήθεια. Με 15 μέρες ρευστό, πώς θα αντιμετωπίσετε την ανθρωπιστική κρίση? Όχι, θα απαντήσουν όλοι, δεν γίνεται και ο κύριος Παλάβας. Είναι αλήθεια. Να κάνω ένα σχόλιο εγώ.
αν θέλετε, ως... ως Δήμος. Δεν το ξέρω εγώ, με συγχωρείτε, δεν το ξέρω εγώ. Σήμερα για αύριο, αύριο θα συζητηθεί, αύριο θα συζητηθεί και μετά αύριο μέχρι την Παρασκευή. Ο κύριος Καμένος είναι ενημερωμένος άνθρωπος. Ο κύριος Καμένος είναι, γι' αυτό του είπα, θέλω την άποψή του. Είμαι ενημερωμένος. Το συγκεκριμένο ΦΕΚ και εμένα ήρθε σήμερα, το είδα την Παρασκευή, έχει πάρει τις υπογραφές. Έχει να κάνει με την χρήση των διαθεσίμων με ασφάλεια 15 ημερών στις χρηματορέες του κάθε εμπλοκόμενου. Mm-hmm. Και τα χρήματα πηγαίνουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο κοινό ταμείο, επενδύονται σε ρέπος με 2% τόκο και η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα κλείνω όλα τα θέματα, γιατί μίλαγα τον κύριο Πατούλη σήμερα και στην Επιτροπή και στους υπόλοιπους μου θέσαν τέτοιες ερωτήσεις. Ο οποίος δεν μας ήρθε, μας έριξε. Φαίνεται. Δεν προλαβαίναν. Όχι, δεν είχαν ακρόσει στην Βουλή. Εγγυώνται τα πάντα στους Δήμους από την Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Να μην θυμίσουμε τώρα το PSI του Βενιζελού, το κούρεμα. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, πάντα ίδια. Πάντα ίδια. Δεν είναι κούρεμα. Δεν είναι κούρεμα. Δεν είχε σχέση με το διαθέσιμα των Δήμων. Είναι επένδυση. Είχε και με άλλα πράγματα. Συμφωνώ μαζί σα. Απόλυτα. Αλλά δεν είχε με τι περιφέρειε και με τι περιφέρειε. Δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο και κανένα σχέση. Όχι όλοι μαζί, παιδιά. Όχι όλοι μαζί. Χωρί αναισθητικό, αλλά όχι όλοι μαζί. Πρέπει να κινδυνεύσουμε. Του παίρνει τα λεφτά. Τι να κινδυνολογήσουμε. Τους τα δανείζεται για 2 μήνες, ναι, το πολύ. Ναι, πού το λέει αυτό. Και πού ξέρουμε αν θα έχει να τα δώσει. Θα γίνει συζήτηση τις επόμενες 3 μήνες. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Με τα λόγους γνώσεως, διότι μιλάμε δημόσια. Μιλάμε δημόσια. Μιλάμε δημόσια. Μεγάλη ιστορία. Μιλάμε δημόσια. Μισό λεπτό. Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Καμένο, θέλω να ρωτήσω το φίλο μου τον κύριο Γαλινό πριν πάω στο μεταναστευτικό. Κύριε Γαλινέ, έχετε πραγματικά καημό ή